Είμαι ο Ανδρέας Γιακουμακάτος, καθηγητής ιστορίας, κριτικής ανάλυσης και θεωρίας της αρχιτεκτονικής στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. Το θέμα των σχολείων με έχει απασχολήσει από την αρχή της ερευνητικής μου πορείας, από τις αρχές του 1980. Το πρώτο μου βιβλίο, μάλιστα γραμμένο στην ιταλική γλώσσα, είχε αυτό ακριβώς το θέμα, των σχολείων στην Ελλάδα της δεκαετίας του 30. Κάτι που συνεχίστηκε και στην πορεία, και μέχρι σήμερα. Το θέμα των υπαίθριων σχολείων έχει επιστρέψει σήμερα αρκετά έντονα, κυρίως στην Ευρώπη, εξαιτίας ακριβώς των συνθήκων του κορονοϊού που βιώνουμε και που έχουν φέρει στην επιφάνεια τις αρετές και τη σημασία του υπαίθριου σχολείου, αλλά όχι μόνο για λόγους υγιεινής, αλλά και για άλλους λόγους που νομίζω ότι θα μπορέσουμε να σχολιάσουμε στη συνέχεια. Τα υπαίθρια σχολεία γεννιόνται στην Ευρώπη στα τέλη του 19ου αιώνα για να αντιμετωπίσουν ακριβώς τις πολύ αρνητικές συνθήκες υγιεινής και τις ασθένειες που πλήγουν τον πληθυσμό, κυρίως τη φυματίωση. Δεν έχουν να κάνουν όμως μόνο με τις συνθήκες υγιεινής, αλλά έχουν να κάνουν και με τις συνθήκες διαβίωσης που υπάρχουν στις πόλεις της Ευρώπης, κυρίως στις πιο ανεπτυγμένες βιομηχανικά πόλεις, όπου σε πολύ αρνητικές συνθήκες αστικού περιβάλλοντος, σε πολύ μικρά σπίτια, χωρίς υπηρεσίες υγιεινής, ζουν πολλοί άνθρωποι, οι ασθένειες μεταδίδονται με ευκολότερο τρόπο και αυτό δημιουργεί ένα αρνητικό περιβάλλον και για τη διαβίωση, αλλά και για την παιδεία των μαθητών. Αυτό μπορούμε να το συσχετίσουμε βέβαια και με άλλα ζητήματα, όπως για παράδειγμα στο ζήτημα της τέχνης, του γερμανικού εξπρεσιονισμού, που ακριβώς γεννιέται και γύρω πριν το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, από το 1909 και μετά, με το αίτημα της επιστροφής σε μια προβιομηχανική συνθήκη και σε μια, θα λέγαμε, συνθήκη μεσαιωνικών συντεχνιών, με ένα κοινοτικό πνεύμα πολύ πιο συμπαγές, με ένα πνεύμα κοινότητας πολύ πιο συμπαγές, έτσι ακριβώς ως ένα κίνημα διαμαρτυρίας απέναντι στις συνθήκες του βιομηχανικού εργάτη και της βιομηχανοποιημένης και ανώνυμης διαβίωσης στα αστικά κέντρα. Ο συνδυασμός δηλαδή των αρνητικών συνθήκων διαβίωσης και της ασθένειας δημιουργεί αυτή τη νέα ιατροπαιδαγωγική, θα λέγαμε, προσέγγιση της διαχείρισης της εκπαίδευσης των μικρών παιδιών, της νηπιακής και δημοτικής εκπαίδευσης στα λεγόμενα υπαίθρια σχολεία. Τα υπαίθρια σχολεία γεννιόνται πραγματοποιούνται, θα λέγαμε. Το πρώτο υπαίθριο σχολείο, θα λέγαμε, ότι πραγματοποιείται στη Γερμανία, στο Σαλότενμπουργκ, το Waldschule στο Σαλότενμπουργκ του Βερολίνου, το 1904, που αποτελείται από δύο αίθουσες και από δύο πολύ μικρά ξύλινα παραπήγματα για τα γραφεία των καθηγητών. Η διαδικασία γίνεται όλη στον εξωτερικό χώρο. Θεωρείται ότι δεν υπάρχουν απαγορευτικές κλιματικές συνθήκες, όποιες και να είναι αυτές, για την εκπαίδευση στον εξωτερικό χώρο. Τα παιδιά εκπαιδεύονται, ζουν, τρώνε και κοιμούνται μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Σε πολλές περιπτώσεις, στις περισσότερες περιπτώσεις μέχρι τις 7-8 το βράδυ, έτσι ώστε και οι γονείς να έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται, γιατί και οι ώρες εργασίας τότε ήταν μεγαλύτερες, αλλά σε πολλές περιπτώσεις κοιμούνται και μέσα σε αυτούς τους χώρους, κοιμούνται μέσα σε αυτό το περιβάλλον, έτσι ώστε, γιατί θεωρείται ότι η επιστροφή στο σπίτι θα επιβάρυνε τα προτερήματα και που κερδίζει κανείς, το κέρδος που μπορεί να έχει κανείς από την καθημερινή, από την ημερήσια διαβίωση στο σχολείο. Στα σχολεία αυτά υπάρχει και ένας έλεγχος της διατροφής, ένας έλεγχος της υγιεινής, ένας έλεγχος της όλης της κατάστασης των μαθητών και αποδεικνύεται ότι σε πολλές περιπτώσεις η φυματίωση εξαλείφεται, σε πολλές περιπτώσεις η όρεξη των μαθητών αυξάνει, σε πάρα πολλές περιπτώσεις αυξάνει το σωματικό βάρος και το ανάπτυγμα του θώρακα. Είναι δηλαδή και από την άποψη της υγιεινής πάρα πολύ θετικό πράγμα η διαβίωση στον εξωτερικό χώρο. Πέρα από το ζήτημα της υγιεινής υπάρχουν και πολύ σοβαρά παιδαγωγικά προτερήματα από αυτή τη διαβίωση. Τονίζω και πάλι ότι δεν υπάρχουν κλιματικές συνθήκες απαγορευτικές.
Έχω και προσωπική εμπειρία, ακόμα και σήμερα στις χώρες της Σκανδιναβίας, για παράδειγμα, τα μικρά παιδιά αφήνονται να κοιμηθούν στον εξωτερικό χώρο, ακόμα και σε συνθήκες κάτω του μηδενός, πολύ καλά ντυμένα και πολύ καλά καλυμμένα, ούτως ώστε να αναπνέουν τον καθαρό αέρα του ανοιχτού χώρου και όχι τον κλειστό αέρα της κατοικίας. Πέρα από αυτή την παράμετρο, ωστόσο, υπάρχει και η παράμετρος της παιδαγωγική. Τα παιδιά δείχνουν να μαθαίνουν ευκολότερα, να μαθαίνουν γρηγορότερα, να έχουν καλύτερη αντίδραση διάδραση, μάλλον, στη σχέση με τον διδάσκοντα, πέρα από το γεγονός ότι η διαβίωση στο ανοιχτό περιβάλλον δημιουργεί ένα αίσθημα αυτοπιθαρχίας, αυτενέργειας, εμπιστοσύνης του κάθε παιδιού στις δυνάμεις του, συνοχής στην ομάδα, ενίσχυσης του κοινοτικού πνεύματος και ενίσχυσης της σχέσης των μαθητών με τον υπόλοιπο κόσμο. Είτε αυτός ο κόσμος είναι ο κόσμος της πόλης, είτε είναι ο κόσμος της φύσης. Η προσέγγιση της γνώσης δεν είναι πια μια προσέγγιση θεωρητική, αλλά είναι μια προσέγγιση εμπειρική που γίνεται με το σώμα, που γίνεται με τις αισθήσεις. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Το θέμα, δηλαδή, της ατομικής ευθύνης, της συνοχής σε μια ομάδα και της σχέσης και της γνωριμίας του κόσμου από την πλευρά της ομάδας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όπως είναι σημαντική η σχέση, ο σεβασμός που αναπτύσσεται στην ομάδα αυτή, τόσο για το αστικό περιβάλλον όσο και για το φυσικό περιβάλλον. Αυτές είναι πολλές σημαντικές παράμετροι, οι οποίες επιστρέφουν και στις μέρες μας σε ό,τι αφορά την δράση και την ύπαρξη των υπαίθριων σχολείων. Τα πιο ενδιαφέροντα παραδείγματα υπαίθριων σχολείων και από άποψη αρχιτεκτονικού σχεδιασμού είναι καταρχήν ένα πρώτο σχολείο, το Oof Coolm, όπως λέγεται, στο Birmingham της Αγγλίας του 1911, που αποτελούνταν από κάποια περίπτερα τοποθετημένα ελεύθερα στην εξοχή, στο υπαίθριο περιβάλλον. Τα περίπτερα αυτά είχαν ένα βασικό χαρακτηριστικό να αποτελούνται από πλευρές, πτυχωτές, οι οποίες μπορούσαν να ανοίγουν και να αφήνουν ελεύθερη την επαφή των μαθητών με το ανοιχτό περιβάλλον. Άρα, λοιπόν, δεν ήταν αυτό που βλέπουμε συχνά στις εικόνες, τα θρανία μέσα στη φύση, αλλά ένας χώρος κατά κάποιο τρόπο οριοθετημένος, αλλά σε άμεση επαφή με τη φύση. Νομίζω ότι το ωραιότερο παράδειγμα υπαίθριου σχολείου είναι ένα σχολείο του 1935 των γνωστών Γάλλων αρχιτεκτώνων Baldwin και Goods, έξω από το Παρίσι του 1935, ένας καταπληκτικός σχεδιασμός περιπτέρων αντίστοιχων με τη λογική του σχολείου στο Birmingham, περιπτέρων με πτυσσόμενες πλευρές, οι οποίες αναπτύσσουν και φέρουν σε επαφή τον εσωτερικό χώρο με τον εξωτερικό χώρο. Άλλα σχολεία πολύ ενδιαφέροντα είναι το σχολείο στο Bornheimer Hang του Ernst May του 1928-1930, βρισκόμαστε στο πλαίσιο, στο πεδίο του μοντέρνου κινήματος, όπως βέβαια είναι πολύ σημαντικό το πασίγνωστο σχολείο του Johannes Doiker στο Άμστερνταμ του 1930, ένα σχολείο που μπορεί και να σοκάρει λίγο, γιατί έχει περισσότερο την εικόνα ενός γκαράζ, πολυόροφου γκαράζ, παρά την εικόνα είναι ακριβώς αυτή η ταύτιση αρχιτεκτονικής και δομικής μορφής στην περίοδο αυτή της νέας αντικειμενικότητας της Ολλανδικής και γενικότερα Ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής. Εκεί έχουμε ορόφους με τις αίθουσες με μεγάλες τζαμαρίες, κατά συνέπεια σε άμεση επαφή, τουλάχιστον οπτική, με το περιβάλλον, και με αυλές στον κάθε όροφο που μπορούν τα παιδιά να βγαίνουν και να παίζουν. Η διαφορά με το σχολείο στο Birmingham και με το σχολείο στο Παρίσι είναι ότι εκεί έχουμε περίπτερα σε έναν ισόγειο χώρο που έχουν άμεση πρόσβαση στο φυσικό περιβάλλον. Ένα σχολείο στην Ελλάδα που μοιάζει με το σχολείο του Ernst May στη Φραγκφούρτη είναι το σχολείο του Δημήτρη Πικιώνη στα Πευκάκια, που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, με αυλές οι οποίες προσφέρονται για την πρόσβαση των μαθητών από το κάθε σχολικό περιβάλλον στον ανοιχτό χώρο.
Πρέπει να πούμε πάνω σε αυτό ότι και στην Ελλάδα έχουν γίνει, έγιναν προσπάθειες υπαίθριων σχολείων από το 1916 και μετά σε διάφορες περιοχές της Αθήνας, στα Πατήσια, στον Άγιο Νικόλαο, στη Σχολή Ευελπίδων. Δεν ευδοκίμησαν όμως, δεν ευδοκίμησαν. Ομολογουμένως, τον Απρίλιο του 1929, ο Κωνσταντίνος Γόντικας, ο τότε Υπουργός Παιδείας της κυβέρνησης του Βενιζέλου, πριν τον Γιώργιο Παπανδρέου, στο νομοσχέδιο για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που είχε φέρει στη Βουλή, είχε εισάγει το θέμα των υπαίθριων σχολείων. Στη συνέχεια, όταν γίνεται υπουργός ο Γιώργιος Παπανδρέου και δημιουργούνται τα περίφημα σχολεία Παπανδρέου, τα περίφημα μοντέρνα σχολεία στην Ελλάδα της δεκαετίας του 30, δεν προχωρεί ο σχεδιασμός αυτών των υπαίθριων σχολείων για μια σειρά από λόγους. Έχουμε πολύ λίγα παραδείγματα. Για παράδειγμα, το σχολείο στο ψυχικό του Πάτροκλου Καραντινού, ο οποίος και μεταπολεμικά σχεδιάζει κάποια υπαίθρια σχολεία που όμως δεν θα υλοποιηθούν. Ωστόσο, μπορούμε να πούμε ότι ο πιο σημαντικός Έλληνας αρχιτέκτονας που ασχολείται με το θέμα των σχολείων αυτών συστηματικά είναι ο Πάνος Νικολή Τζελέπης, ο οποίος Τζελέπη σχεδιάζει τα περίφημα πίκπα στη Βούλα και στην Πεντέλη, ενώ το 1947 στο Παρίσι θα δημοσιεύσει ένα πολύ σημαντικό βιβλίο που λέγεται «Village d'Enfant». «Village d'Enfant» το 1947, όπου παρουσιάζει αυτές τις μελέτες, είναι ένα βιβλίο πρωτοποριακό για την εποχή του και πολύ ενδιαφέρον και σε ευρωπαϊκό επίπεδο η συμβολή αυτή του Πάνου Τζελέπη. Θα ήθελα να προσθέσω σε αυτά που είπα προηγουμένως ότι υπάρχουν και δύο τουλάχιστον ακόμα σχολεία πολύ αξιόλογα που αξίζει να αναφέρουμε. Το σχολείο Σαντελία του Τζουζέπε Τεράνι στο Κόμο και το σχολείο στο Ίμπινγκτον των Γκρόπιους και Μάξουελ Φράι. Αυτά τα σχολεία δεν είναι ακριβώς υπαίθρια, αλλά παρουσιάζουν ένα χαρακτηριστικό που χαρακτήρισε και πολλά ελληνικά σχολεία της δεκαετίας του 30. Οι μεγάλες τζαμαρίες δηλαδή, που φέρνουν σε άμεση επαφή τους μαθητές με τον εξωτερικό χώρο και φέρνουν τον ήλιο και τον αέρα μέσα στο εσωτερικό των αιθουσών. Σε ό,τι αφορά την ελληνική πραγματικότητα, το θέμα δεν είχε πολύ μεγάλη ανάπτυξη, αλλά και διεθνώς τα υπαίθρια σχολεία σιγά σιγά εγκαταλείφθηκαν μετά τον πόλεμο και μέχρι τη δεκαετία του 60 πια δεν υπήρχαν τέτοια σχολεία διεθνώς. Θα ήθελα να πω κάτι ωστόσο για τα σχολεία που έχουμε στην Ελλάδα. Η ιδέα των open air schools, των ανοιχτών σχολείων, νομίζω ότι έρχεται σε μεγάλη αντίφαση με την εικόνα που έχουμε σήμερα για τα σχολεία στον τόπο μας. Έχουμε σχολικές μονάδες μέσα στα αστικά κέντρα, σε έναν ασφικτικό αστικό ιστό, σχολεία με κάγκελα γύρω-γύρω, με σιδερένιες πόρτες που κλείνουν με κλειδαριά και που μοιάζουν με φυλακή και με έναν εξωτερικό χώρο τσιμεντένιο όπου τα παιδιά βγαίνουν να παίξουν ή να αναπτύξουν αθλητικές δραστηριότητες. Αυτή νομίζω ότι είναι μια αντιπαιδαγωγική αντίληψη για τον σχολικό χώρο, που δεν λείπει μόνο η φύση, αλλά λείπει και η ελευθερία. Έχεις μόνο την επιθυμία να φύγεις από εκείνο τον χώρο και έχω την αίσθηση ότι αυτό δημιουργεί και τη βία και την επιθετικότητα που μας χαρακτηρίζει ως κοινωνία. Το σχολείο δεν συμβάλλει στην άρση αυτής της συνθήκης. Ενώ σε ένα open air school η εμπειρία των παιδαγωγών απέδειξε ότι η ελευθερία στο φυσικό χώρο δεν είναι μια ελευθερία του να κάνει κανένας ό,τι θέλει, αλλά ενισχύει την ομάδα, ενισχύει την αυτοσυνείδηση. Κάνει το ακριβώς αντίθετο από αυτό που κάνει το περιφραγμένο και καγκελοφραγμένο σχολείο. Η αρχιτεκτονική αξία των σχολείων αυτών είναι πολύ υψηλή και μας θυμίζουν ακόμα μια εκπαιδευτική προβληματική που πρέπει να υιοθετήσουν όσοι σχεδιάζουν και σήμερα ένα σχολείο. Το σχολείο βέβαια δεν το σχεδιάζουν μόνο οι αρχιτέκτονες, όπως πολλά πράγματα στην αρχιτεκτονική τα σχεδιάζουν οι πολιτικοί, γιατί αυτοί βάζουν το πλαίσιο στο οποίο οι αρχιτέκτονες θα εργαστούν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το προηγούμενο αυτών των σχολείων που αναφέραμε προηγουμένως, αλλά αυτό που έχει ενδιαφέρον σήμερα είναι η επαναφορά αυτής της προβληματικής. Παρακολουθώ για παράδειγμα την Ιταλία ή το Βέλγιο και άλλες ευρωπαϊκές χώρες που ξανασυζητάνε αυτό το ζήτημα, γιατί ακριβώς ανακαλύπτονται οι παιδαγωγικές αρετές αυτού του συστήματος, η ενίσχυση της αίσθησης της ομάδας και ο πολύ διαφορετικός τρόπος εκμάθησης
και εκπαίδευσης και αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης αυτών των παιδιών και η ανάπτυξή τους, η ανάπτυξη ενός αισθήματος της ιδιότητας του πολίτη και του συμμετέχοντος σε μία ομάδα μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Βέβαια, για να έχουν επιτυχία τα επέθρια σχολεία χρειάζονται και ένα κατάλληλο περιβάλλον. Χρειάζονται ένα κατάλληλο φυσικό περιβάλλον, χρειάζονται ακόμα και ένα κατάλληλο, και ένα κατάλληλο αστικό περιβάλλον. Είναι πολύ ωραία αυτή η εικόνα που βλέπουμε στις ξένες χώρες, αλλά ομολογώ και στην Ελλάδα το βλέπουμε, των μικρών παιδιών του δημοτικού σχολείου που περπατάνε στην πόλη, που πάνε στα μουσεία, που γνωρίζουν τους τόπους, που γνωρίζουν τις πλατείες, που γνωρίζουν τις περιοχές, ούτως ώστε να έρχονται σε εξοικείωση με το περιβάλλον της πόλης. Αυτή η εκπαίδευση στον ανοιχτό χώρο θεωρείται εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά πάρα πολύ σημαντική.